Βαγγελή, παρεπιπτόντως θα το πω, απλώς θέλω να το δεις για να γίνει μια μελέτη μαζί με τον Αντώνη πριν το κάνει. Υπάρχει από έναν συμπολίτη μας, μου έχει πει ένα θέμα το οποίο θα το φέρει βέβαια και εγγράφος για να συζητηθεί, απλώς προειδεάζω, σε σχέση με, με το νερό στο Πικέρμι. Στο Πικέρμι λέει υπήρχε ένα τιμολόγιο το οποίο μέχρι κάποια εποχή χωρίς να μετράνε, είχαν πει για άλλους 40 ευρώ. Είτε καταναλώσεις ένα κυβικό, είτε, ναι, είτε 200 κυβικά. Όταν αναλάβαμε εμείς... Πότε αυτά κύριε Πουρή. Πότε σας υποφιλούσας ότι γίνονται αυτά. Από το 2006 λίγο και μετά. Το 2006. Ξεκίνησε μέχρι το 2014. Όχι, είχε ξεκινήσει επί κοινότητος όχι Αδαμόπουλου, συνεχίστηκε με τον Καλλικρατικό Δήμο και... 6 με 10 Αδαμόπουλος και Χριστόφορος. Και Χριστόφορος. Και όταν ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή το 2014, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε βεβαίως να κάνει τη δουλειά της κατεγράφοντας τους υδρομετρητές και γράφοντας και τις καταναλώσεις. Όμως γύρισε προς τα πίσω, διότι δεν καταγραφόντουσαν καταναλώσεις και ξαφνικά όλοι βρεθήκανε να έχουν τεράστιες υποχρεώσεις. Αυτό λέγεται. Δες το. Δεν επιμένω. Δεν επιμένω. Και ξέρεις από πού. Θέλω να το δεις. Ότι δεν χρεώναμε. Όχι, κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι εμείς, δηλαδή εμείς λέω όταν ξεκίνησε το 2014, σωστά έγινε. Αλλά όμως, όταν πήγανε και μετρήσανε τα ρολόγια, τα βρήκανε έτσι σε σχέση με εκείνο που είχε σταματήσει με πολύ μεγάλα ανοίγματα. Θα το δούμε, το έχουμε κουβεντιάσει. Δεν στο. Κύριε Βαστόπουλο.